Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Βούρκου, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας Σέβιας. Πρώτη αγωνιστική, προποντίδα Εδιψός, εδώ στο γήπεδο του Βούρκου. Και περιμένουμε την είσοδο των ομάδων για να ξεκινήσει το μάτς. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εχθές η Αμάριθος κέρδισε εκτός έδρας τον ΑΠΚΟ Δροσιάς με 0-3. Το άλλο παιχνίδι στην Ερέτρια, Απόλλων Ερέτρια, στα Μηναϊκός 2-2. Σήμερα θα δούμε λοιπόν, και είμαστε εδώ να καλύψουμε το παιχνίδι προποντίδα Εδιψός. Σε λίγο έχουμε την έναρξη του αγώνα. Λοιπόν, η είσοδος των ομάδων εδώ στο γήπεδο του Βούρκου. Προποντίδα Εδιψός. Οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Γιάννη.
Όχι, φοράει μια κουτά. Σα. Κύριε Μπερκιάδη, τώρα το είδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος? Τσαργούλας. Ανοίγει το σκορ λοιπόν η προποντίδα 1-0 μετά από εκτέλεση κόρνερ. Νωρίς. Σκόρερ. Άγγελος Τσιαβούλας. Τσιαβούλας. Μάλιστα, ο Άγγελος. Okay. Δεν τη ρακιάρισα αυτά στη ραντιό. Δύο. Πάμε,
Μπορείς να παρακαλώ, παιδιά. Έλα, έλα. Πού είσαι. Δώσε ρε. Ξέρα, δεν μου είπε ο Μανώλης τίποτα. Λέω, τι να κάνω τώρα, γι' αυτό πήρα τον Αποστόλη. Και μου λέει, έχει αφήσει το τηλέφωνο για να σε παίρνει ο Γιώργος. Μα μου είπε να με... Ναι, ναι, τι γίνεται, καλά είσαι. 1-0 από το 4. Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, έγινε. Thank you.
2-0 με τον Γκιώση η προποντίδα. Πήρατε την εξέλιξη της φάσης. Πλάσερ, πάρα πολύ ωραία το τερματοφύλακα της Εδιψού. Προποντίδα Εδιψός 2-0, σκόρερ Γκιώση. Αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν νωρίς νωρίς τα πράγματα εδώ στο γήπεδο του Βούρκου. Προποντίδα Εδιψός 2-0. Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, κύριε συνάδελφε? Στο 21ο λεπτό λοιπόν. Εντάξει, καλώς είναι. Θέλει η δουλειά εδώ. Καλύψ πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Πες την κρυμπέστη.
Δώστε ρε λάμπρο την μπάλα, μάνα που μου είσαι. Ο διαιτητής μόλις έριξε τη... ο κ. Τσακός μόλις έριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο του Βούρκου. Σκορ πρώτου ημιχρόνου, Προποντίδα Ειδιψώς 2-0. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε φάσεις και από το δεύτερο ημιχρόνο. Οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, εμείς θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί σας. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Προποντίδα Ειδιψώς, σκορ πρώτου ημιχρόνου 2-0 γιατί Προποντίδα. Και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με ένα φάουλ έξω από την περιοχή, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή για την ομάδα της Ειδιψού. Θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης, βιάζει και ο παίκτης της Ειδιψού. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ψηλά. Σα περιστέρια η μπάλα. Έκανε δύο αλλαγές στα αρχή. Μειώνει η ομάδα της Ειδιψού σε 2-1. Κάτι έχουμε τώρα εκεί πέρα. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, μείωση του σκορ σε 2-1 για την ομάδα της Ειδιψού. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι λοιπόν. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι η Ειδιψώς. Άλλο μάτς θα δούμε τώρα. Φωνές και από τον προπονητή, τον Πάνο τον Τοκβασίδη προς τους ποδοσφαιριστές του για την αδράνεια και στην άμυνα.
και με αποτέλεσμα η προποντήλα δεχτεί το μείωση του σκορ. Χαίρομαι σκορ, κύριε συνάδελφε. Νομίζω ο Φώτου έκανε το σέντρα σουτ. Να τα. Είχαμε Σουάρε. Προποντίδα δίψος 2-1 λοιπόν. Νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Αρκετές μονομαχίες έχουν ανάψει και τα αίματα λιγάκι. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη. Έχει αρκετό χρόνο μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού. Εκεί που ήταν να γίνει το 3-0 έγινε το 2-1. Ναι, είχε χάσει η ομάδα της Προποντίδας δύο ευκαιρίες απανωτές εκεί, σε τέτατε του Γκιώση. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Εδιψού και στην επόμενη φάση είχε η Προποντίδα δοκάρι με σούτ μέσα από την περιοχή, δοκάρι, στο κάθετο δοκάρι μπάλα και αντί να γίνει το 3-0 έγινε το 2-1 στην επόμενη φάση έτσι, για την Εδιψού. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πήγαινε ακόμα λίγο, καθώς πήγαινε μέσα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Γεμάτη η αεροπορία της θείας. Μόνο τσαγούρια. Έλα, θα να σκύβω,
Τι δεν είναι πάλι, ένα δόδες. Το χάσα. Πόσα λεπτά έχω τραβήξει. Λοιπόν, παραμένει το σκορ 2-1 υπέρ της Προποντίδας. Με την Εδιψό να πιέζει την εστία του Κουσκούτη και ένα μάτς το οποίο εντάξει, βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή. Τίποτε δεν έχει τελειώσει εδώ στο γήπεδο του Βούρκου. Προποντίδα Εδιψός 2-1. Πολύ σημαντικό. Εγώ το μωράκι δεν είμαι να κάνω τίποτα.
Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Τέρμα, την μπάλα ψάχνει. 3-1 Γκιώση με ανάποδο ψαλίδι, πιστεύω το είδατε, το έχουμε πιάσει. Στο 5ο λεπτό 3-1 προηγείται η προποντίδα της Ελλειψού. Καταπληκτικό γκολ του Γκιώση με ανάποδο ψαλίδι. Φοβερό γκολ για highlights. Τώρα αυτό είναι το μαντεβλέ και στις φταίει. Είναι και απαιτητικός ο κύριος Τσακός. Ο κύριος Τσακός. Ο κύριος Τσακός. Τώρα είναι 87 κύριε. Τώρα είναι 88, 87 και 40. Φτιάξε το ρολόι. Θα το πας στο ρολογά. Το ρολογά το πήγα. Τώρα το πήρες. Όχι, από το ρολογά το πήρα. Εντάξει. Θα πάει για σέρβις. Ωραία. Θα το πάω κι εγώ να μην τρέξει το ρολόι γρήγορα. Και το δικό τρέχει. Είναι ρολόι προποντίδα. Βιάζεται να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Πάπης το έχει δώσει. Κάνε το γιατρό να το χτυπήσει. Μπορεί. Gracias.
Καλύψε, Θέμη. Ναι, κόκκινη, κόκκινη. Το πέντε, να το τίγλυκε. Ο διαιτητής μόλις φύρισε τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του Βούρκου, προποντίδα Εδιψός, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, πολύ καλές. Η προποντίδα κατάφερε και πήρε την νίκη με 3-1. Καλό σας βράδυ.